διάρκεια του 15ου Πολυθεματικού Συνεδρίου του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, παρουσιάστηκε από την κλινική μας, την κλινική της στοματικής και γναθοπροσωπικής χειρουργικής, μία καινούργια μέθοδος για τα ελληνικά δεδομένα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής της κροταφογναθικής διάρθρωσης. Η κροταφογναθική διάρθρωση είναι μια μικρή άρθρωση μπροστά από τον έξω ακουστικό πόρο. Είναι το σημείο στο οποίο αρθρώνεται η κάτω γνάθος με τη βάση του κρανίου. Η μέθοδος αυτή άρχισε να εφαρμόζεται από το καλοκαίρι του 2015 από την κλινική μας και ευελπιστούμε να είμαστε όχι μοναδική πλέον κλινική, είμαστε όπως η πρώτη που χρησιμοποίησε στον ελλαδικό χώρο αυτόν τον τρόπο. Η καινοτομία στην περίπτωσή μας έρχεται να κάνει με το γεγονός ότι δεν επεμβαίνουμε ανοιχτά σε μία περιοχή που λόγω της θέσης της είναι πάρα πολύ δύσκολη και εγκυμονεί πολλούς κινδύνους. Η πάθηση είναι πολυπαραγωγική. Έχει να κάνει με γενικώς δυσλειτουργία της κροταφογναθικής διάρθρωσης. Αυτό που καταλαβαίνει ο ασθενής είναι ήχη από την άρθρωση. Αυτό όμως είναι το αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας χρόνιας φλεγμονής που ξεκινά σαν ασύγχρονη κίνηση του μηνίσκου, του διάρθρου δίσκου της άρθρωσης και της κάτω γνάθου και στην συνέχεια μπορεί να φτάσει μέχρι και καταστροφή των αρθρικών επιφανειών που μπορεί μεταξύ άλλων να περιλαμβάνουν εξαρθρώσεις, να περιλαμβάνουν έντονο άλυγος ή αδυναμία διάνοιξης, μέγιστης διάνοιξης της γνάθου. Για να γίνει μια ανοιχτή επέμβαση όπως γίνονταν παλιά και όπως σας είπα κρατεί το για τις πολύ δύσκολες περιπτώσεις στις οποίες και σήμερα θα πάμε ανοιχτά, θα ήθελε τουλάχιστον 2-3 ώρες. Και η τεχνική δυσκολία ήταν πολύ πιο μεγάλη αλλά και η κίνδυνη πολύ περισσότερη. Η πλήρη αποκατάσταση δεν διαφέρει χρονικά με τη μία για την άλλη μέθοδο, θέλει περίπου ένα μήνα. Ειδοποιώς διαφορά όμως είναι στη διάρκεια της επέμβασης και στη βαρύτητά της. Στους κινδύνους δηλαδή που ελεγχεύουν στη μία και στον άλλο τρόπο. Η καινούργια μέθοδος χρειάζεται περίπου 30-45 λεπτά ανάρθρωση. Συνήθως όμως κάνουμε τη μία από τις δύο αρθρώσεις κάθε φορά. Γίνεται με γενική αναισθησία. Συνολικά περίπου σε μία ώρα ο ασθενής έχει εισέλθει στο χειρουργείο, έχει γίνει επέμβαση και έχει ανανύψει. Άρα πρακτικά 2 εβδομάδες μετά δεν υπάρχει κάποιο ίχνος ότι κάποιος επενέβη εκεί. Η επέμβαση αυτή, όπως είπαμε, είναι μια λαπαροσκοπική μέθοδος, δεν διαφέρει από τις άλλες της κλασικής ορθοπαιδικής. Γίνεται με την εισαγωγή 2 μικροεργαλείων μπροστά από τον έξω ακουστικό πόρο. 2 μεταλλικοί αυλοί διαμέτρου 1,9 χιλιοστά ο καθένας. Ο ένας χρησιμοποιείται για την επισκόπηση της άρθρωσης, εισάγεται μια μικροκάμερα μέσα στην άρθρωση, οπότε έχουμε μια πλήρη εικόνα της άρθρωσης στο μόνιτορ, και ο άλλος για την εισαγωγή κάποιων εργαλείων με τα οποία κάνουμε χειρισμούς μέσα στην άρθρωση. Φανταστείτε ότι όλα αυτά γίνονταν πριν ανοίγοντας την περιοχή μας. Αφού γίνει η εισαγωγή της κάμερας, δοκιμάζουμε να δούμε αν είμαστε πραγματικά μέσα στην άρθρωση ή όχι. Φανταστείτε ότι μιλάμε για μια άρθρωση που η μέγιστη διάστασή της είναι περίπου 2 εκατοστά. Το να βρεθεί κανείς μέσα στην άρθρωση εκτός αυτής είναι πάρα πολύ εύκολο. Υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας εκτός της κάμερας που εισέρχεται και βλέπεις, οπότε αναγνωρίζεις περίπου που βρίσκεσαι. Γίνονται κάποιες δοκιμασίες με φυσιολογικό ορό. Και αφού πιστοποιήσουμε ότι είμαστε μέσα στην άρθρωση, γίνεται η εισαγωγή του δεύτερου αυλού, από όπου εισάγουμε πλέον τα εργαλεία για να κάνουμε τις όποιες επεμβάσεις μας. Η μικρότερη από αυτές είναι η πλήση της άρθρωσης, η λαβάζ όπως λέγεται, και υπάρχουν πλέον και άλλες δυνατότητες. Στο σύνολό τους ονομάζονται χειρουργική της κροταφογναθικής διάρθρωσης, αρθροσκοπική χειρουργική, που μπορεί να αφορά μετακίνηση του δίσκου, τοποθέτησή του και ακινητοποίησή του, αφαίρεση τμήματος του μηνίσκου, του διάρθρου δίσκου και πολλές άλλες. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα είναι ακριβώς ότι δεν υπάρχει κανένα αισθητικό πρόβλημα. Βασικό πλεονέκτημα της μέθοδος αυτής. Οι τομές που γίνονται για την εισαγωγή των 2 αυλών, των πολύ μικρών αυλών, ουσιαστικά έχουν εξαφανιστεί 2 εβδομάδες μετά την επέμβαση.
Άρα, δύο εβδομάδες μετά, ακόμα και ένας ειδικός δεν μπορεί να πιστοποιήσει ότι έχει γίνει κάποια επέμβαση στην περιοχή.